Κύριε, καλησπέρα σας. Πολιτική επιστράτευση των εργαζομένων στην καθαριότητα ενδεχομένως να αποφασίσει σήμερα η κυβέρνηση, όπως σαφώς υπενήχθη απόψε ο Πρωθυπουργός, με δεδομένη την ανυποχώρητη στάση των απεργών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους παρά τις εκκλήσεις όλων και λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει την τελευταία στιγμή υπευθυνότητα και κατανόηση. Πάντως θέλω κατηγορηματικά να τονίσω ότι η κυβέρνηση αύριο, εάν δεν υπάρξει κατανόηση, θα πάρει τις αποφάσεις που οι περιστάσεις απαιτούν. Με μαύρες σημαίες, πανό και συνθήματα και ένα μόνο απορριμματοφόρο στην κορυφή της πορείας, οι απεργείωδο καθαριστές από όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους από τις 10 σήμερα το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, εκπρόσωποι των απεργών συναντήθηκαν με τον Υπουργό κύριο Κλήτο και του ζήτησαν και πάλι διάλογο επί των οικονομικών του αιτημάτων, τα οποία η κυβέρνηση έχει αποκλείσει τελεσίδικα. Αν δεν δώσει λύση σε κάποιο οικονομικό αίτημα, δεν πρόκειται να σταματήσει η απεργία και αυτό είναι δεδομένο και στο καταλάβουν όλοι. Καταγγέλλουμε την έλλειψη σεβασμού του Έλληνα πολίτη, που υποχρεώνεται τις Άγιες ημέρες του Πάσχα να τις κάνει με τα σκουπίδια και με τα ποντίκια, διότι είναι γνωστό σε όλους τι συμβαίνει. Κατηγορηματικός ήταν ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τη Λισαβόνα για την ανυποχώρητη θέση της Ελλάδος ως προς τα Σκόπια. Σε καμιά περίπτωση η Ελλάς δεν δέχεται, εφόσον θα προχωρήσουμε προς αναγνώριση, να συμπεριληφθεί στο όνομα αυτής της νέας δημοκρατίας η λέξη Μακεδονία. Ο κ. Μητσοτάκης εξήγησε στον Υπουργό Εξωτερικών Χουάρ Πινέιρο, στον Πρωθυπουργό Καβάκο Σίλβα και στον Πρόεδρο Μάριο Σοάρες ότι αυτό είναι ανυποχώρητη θέση του συνόλου του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη στους συνομιλητές του ότι η Ελλάδα δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τα Σκόπια και ούτε επιδιώκει να αρχίσει διαπραγματεύσει μαζί του. Προκλητικός εμφανίστηκε στη Λισαβόνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων Ντένκο Μαλεύσκι μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο Υπουργό Εξωτερικών, δηλώνοντας ότι τα Σκόπια δεν αλλάζουν ονομασία. Ο απεσταλμένος μας στη Λισαβόνα, Κωστής Βέρος, μεταδίδει. Μετά τις συζητήσεις του Πορτογάλου Υπουργού Εξωτερικών Ζωάο Τεντέος Πινιέρο με τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων Ντένκο Μαλεύσκι, ο τελευταίος ήταν φανερά απογοητευμένος σε αντίθεση με την αισιοδοξία που έδειξε όταν άρχισαν οι συνομιλίες. Σε δηλώσεις του, ο Σκοπιανός Υπουργός, μετά τη συνάντησή του, είπε ότι δεν υπήρξε πρόοδος, γιατί η μία πλευρά, η Ελλάδα δηλαδή, δεν θέλει να συμβιβαστεί και εξαρτά τα πάντα από την αλλαγή της ονομασίας. Γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν συζητήσεις. Για τον Αντένα, Κωστής Βέρος από τη Λισαβόνα. Οι μάχες μένονται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη παρά τις μεσολαβητικές προσπάθειες και οι σερβικές δυνάμεις κατέλαβαν την έκτη πόλη. Χιλιάδες πρόσφυγες εγκαταλείπουν τα θέατρα των συγκρούσεων. Ο ανταποκριτής μας στο Βελιγράδι, Ανδρέας Μπελιπασάκης, μεταδίδει. 200 νεκροί, 1.600 τραυματίες και 1.100 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του δράματος που ζει η Βοσνία Ερζεγοβίνη εδώ και ένα μήνα. Οι συχνές ανταλλαγές πυροβολισμών κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν πλέον τμήμα της ζωής του Σαράγεβο. Η βιομηχανική ζώνη της πόλης τελεί υπό τον έλεγχο των σερβικών δυνάμεων, ενώ το αεροδρόμιο ελέγχεται από τον Ιουγκοσλαβικό στρατό. Από την άλλη πλευρά, η κροατική ραδιοφωνία μετέδωσε σήμερα ότι επίκειται μεγάλη κλίμακα επίθεση των σερβικών και ομοσπονδιακών δυνάμεων στην πόλη του Μόσταρ. Από το Βελιγράδι, Ανδρέας Πελιπαζάκης για τον Αντένα. Στο περιβάλλον της ενδιαστάσης ζυγίου του αναζητεί η αστυνομία του δολοφόνου του ψυχίατρου Ηλία Κοέν και πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε καλό δρόμο. Θρίλερ με την εκτέλεση του ψυχιάτρου Ηλία Κοέν. Τρεις τουλάχιστον εκτελεστές αποκάλυψε σήμερα ο ιατροδικαστής, καθώς στο σώμα του θύματος βρέθηκαν βλήματα από τρία διαφορετικά όπλα. 16 σφαίρες βρέθηκαν καρφωμένες στο σώμα του. Τα 11 τραύματα από τις σφαίρες ήταν διαμπερή και τα 4 τυφλά. Ο οπλουργός Βασίλης Δαναλάτος και η ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος Βίκη Κοκκίνου αφέθηκαν το πρωί ελεύθεροι μετά από ολονύχτια εξέταση στην ασφάλεια. Υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία για το που ήμουν και τι έκανα σήμερα όλη τη μέρα. Και είναι τουλάχιστον ανόητη προσπάθεια ορισμένων να νομίζουν ότι έτσι μπορούν να με βγάλουν από την κυκλοφορία. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη της τάξης μέσα στα δικαστήρια μετά τα πρωτοφανή επεισόδια κατά τη δίκη των πρώην διοικητών των ΔΕΚΟ συζήτησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων. Σε ποιο νόμο και σε ποια διατάξη βρίσκεται ότι όταν διαφωνείς ή όταν βλέπεις παραβιάσεις του δικαστηρίου ρίχνεις κέρματα, τσακμάκια και μικρόφωνα? Η σύσκεψη έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και συμμετείχαν οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων, κ. Κόκκινος Μποτόπουλος Γκόνης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Γιώργος Πλαγιανάκος. Συζήτησαν
τι πρέπει να γίνει στο μέλλον ώστε να μην έχουμε επανάληψη αυτών των απαράδεκτων επεισοδίων. Εν τω μεταξύ και δεύτερη μήνυση κατέθεσαν οι συνήγοροι των καταδικαστέντων πρώην διοικητών των ΔΕΚΟ κατά των δικαστών και του εισαγγελέα της δίκης, υποστηρίζοντας ότι οι δικαστές όφυλαν εκ του νόμου να διακόψουν τη συνεδρίαση όταν διαπίστωσαν την αναστάτωση και να εκφωνήσουν τις ποινές αργότερα. Διαχωρίζεται η υπόθεση των υποκλοπών ως προς τον κατηγορούμενο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Τσίμα, σύμφωνα με απόφαση του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να κληθεί προς απολογία από τον ειδικό ανακριτή κ. Νικόλαο Καβαλιέρο, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος σημειωτέων δεν υποχρεούται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή, επειδή η κατηγορία που τον βαρύνει είναι σε βαθμό πλημελημένος. Με την κλήση απολογία του κ. Παπανδρέου ολοκληρώνεται η ανακριτική πράξη, κλείνει η δικογραφία και θα πρέπει να οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Το Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε το διαχωρισμό της υποθέσεως ως προς τον κ. Τσίμα, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ορισμένων πράξεων. Ο βουλευτής κατήγορος του συνασπισμού κ. Κοσκινιώτης διαφώνησε με την απόφαση. Ο Γιώργος Κοσκοτάς θα δικαστεί τελικώς στην Ελλάδα για όλα τα αδικήματα που διέπραξε ως τη φυγάδευσή του στο εξωτερικό τον Νοέμβριο του 1988. Η ελληνική πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι οι αμερικανικές αρχές εγκρίνουν να δικαστεί ο Κοσκοτάς και για τις άλλες αξιόπινες πράξεις του Κοσκοτά, οι οποίες όμως δεν περιλαμβάνονταν στην αίτησή μας για την έκδοσή του. Ο Κοσκοτάς εκδόθηκε στη χώρα μας για υπεξαιρέσεις από την Τράπεζα Κρήτης, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη σε βάρος του για υπεξαιρέσεις πολλών δισεκατομμυρίων, πλαστογραφίες και νοθεύσεις εγγράφων, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των κατηγοριών. Στο Νέο Δελχή αναμένεται ο έκτοτος πρόεδρος του Αφγανιστάν, Νατζιμπουλάχ, ενώ οι μουσουλμάνοι αντάρτες έχουν ήδη καταλάβει δύο μεγάλες πόλεις και απειλούν να εισβάλλουν στην Καμπούλ. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Καμπούλ, Μπενόν Σεβάν, ζήτησε την κατάπαυση του πυρός από τις αντιμαχόμενες παρατάξεις και μεσολαβεί για να επιτευχθεί η ασφαλής μετάβαση του Νατζιμπουλάχ στην πρωτεύουσα της Ινδίας, όπου τον περιμένει ήδη η οικογένειά του. Οι μουσουλμάνοι αντάρτες ανακοίνωσαν πάντως ότι κατέλαβαν τις πόλεις Τζαλαλαμπάτ και Κανταχάρ. Η διενέξη, ωστόσο, ανάμεσα στους μετριοπαθείς και στους σκληροπυρηνικούς ηγέτες των ανταρτών για το ποιος θα καταλάβει την εξουσία, απειλούν να προκαλέσουν νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ο μετριοπαθής Αχμέντ Μασούτ πρότεινε σήμερα το σχηματισμό μιας Ισλαμικής κυβέρνησης συνεργασίας από τους ηγέτες όλων των ανταρτών. Ο σκληροπυρηνικός Γκουλμποϊντίν Χικματιάρ απείλησε πάντως ότι οι δυνάμεις του θα εισβάλλουν στην Καμπούλ αν η σημερινή κυβέρνηση δεν του παραδώσει την εξουσία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η Λιβύη απελάβνει τους ξένους δημοσιογράφους, ενώ η Συρία δεν κατάφερε να διασπάσει το αεροπορικό εμπάργκο εις βάρος της Τρίπολης. Το Λιβυκό Υπουργείο Πληροφοριών ειδοποίησε τους ξένους δημοσιογράφους, δυτικούς και Άραβες, ότι δεν μπορούν να στέλνουν πλέον ανταποκρίσεις από τη χώρα ή να εργαστούν εκεί. Οι ξένοι ανταποκριτές αναμένεται να αναχωρήσουν σύντομα από τη Λιβύη. Η κυβέρνηση της Τρίπολης απέλασε σήμερα τρεις Βέλγους διπλωμάτες, όσους δηλαδή Λίβιους απελάβουν και οι Βρυξέλλες. Η Λιβύη έχει ζητήσει μείωση των διπλωματικών αποστολών 8 χωρών. Η Συρία ανέβαλε πτήση προς τη Λιβύη επειδή αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν επέτρεψαν διέλευση του αεροσκάφους από τον εναέριο χώρο τους. Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει σήμερα Μεγάλη Τρίτη ο καιρός. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Εύη Παπαδάκη. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες βροχές μόνο στα βόρεια, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους και 7 από φόρο. Για την Αττική σήμερα προβλέπονται λίγες μόνο νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτρη, 5 με 6 από φόρο, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με μικρή όμως πιθανότητα για πρόσκαιρη βροχή το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη μέχρι ισχυρή, 5 με 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Τεράστια πετρελαιοκοιλίδα δημιούργησε έξω από τις ακτές της Μοζαμβίκης διαρροή πετρελαίου από το ελληνικό δεξαμενόπλιο Κατίνα Πι. 1 εκατομμύριο γαλόνια πετρελαίου που διέρευσαν από το ελληνικό δεξαμενόπλιο Κατίνα Πι απειλούν τις ακτές της Μοζαμβίκης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας αυτής. Την περασμένη Πέμπτη το δεξαμενόπλιο προσάραξε σε φράγμα άμμου 5 μίλια έξω από τις ακτές και σε απόσταση 31 μιλίων από την πρωτεύουσα της Μοζαμβίκης, Μαπούτο. Και τα 20 μέλη του πληρώματος διασώθησαν. Η δεξαμενή του πλοίου κόπηκε στα δύο και έχει γεμίσει νερό. Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε το δολάριο χθες στις διεθνείς χρηματαγορές. Το δολάριο στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο είχε 134,30 γεν, 1,6690 μάρκα, 5,6390 γαλλικά φράγκα, 1,5425 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,7455 δολάρια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Σύντομη ενημέρωση στις 9 και στις 11 το πρωί και αναλυτικά ρεπορτάζ από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα στα νέα του Αντένα στις 2 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.